ως το πέραμα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Μητσοτάκης, πάει στη Σαλαμίνα. Είμαστε εκεί. Είναι η Γεωργία Γαρατζιώτη. Να την καλημερίσω. Καλημέρα. Α, είναι και ο πρόεδρος. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Βεβαίως, θα μεταβεί σήμερα στη Σαλαμίνα για να επισκεφθεί το σημείο που έγινε το ναυάγιο του Αγία Ζώνη 2. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σας, κύριε Αυσιά. Να είστε καλά. Και το Σάββατο δουλειά, καθόλου ξεκούραση? Και το Σάββατο και την Κυριακή, κάθε μέρα, κύριε Αυτιά, έχουμε ξεκινήσει να επισκεφθούμε την Σαλαμίνα, ναι, να δούμε τον τόπο του ναυαγίου και κυρίως να συζητήσουμε με τους φορείς και τους κατοίκους αυτής της περιοχής που αντιμετωπίζει τόσα προβλήματα, ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα μετά το ναυάγιο του Αγία Ζώνη, ναι, έτσι ώστε να μπορέσει αυτή η περιοχή να ξαναβρει τον κανονικό της ρυθμό. Ξέρετε, το θέμα του ναυαγίου, όπως βλέπω, έχει φύγει από τα φώτα της δημοσιότητας. Όμως το πρόβλημα εξακολουθεί να είναι εδώ. Και το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις περιοχές του Αργοσαρονικού, τους δήμους της παράκτειας ζώνης. Αφορά κυρίως τις περιοχές εκείνες που έχουν τα περισσότερα προβλήματα, όπως η Σαλαμίνα. Αυτός λοιπόν είναι ο σκοπός μας σήμερα, να συζητήσουμε με τους κατοίκους. Όχι τόσο να αποδώσουμε ευθύνες πολιτικές και άλλες, κύριε Αυτιά. Νομίζω ότι αυτές έχουν ήδη αποδοθεί και οι πολίτες γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση επέδειξε πολύ μεγάλη ανεπάρκεια στη διαχείριση αυτού του προβλήματος. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Κύριε Πρόεδρε, μου λένε από το πρωί ότι προλάβατε τον Τσίπρα. Κύριε Αυτιά, λίγο πιο δυνατά, αν έχετε την καλοσύνη, γιατί δεν σας ακούω. Μου λένε οι τηλεθεατές από το πρωί ότι προλάβατε τον Πρωθυπουργό, ότι πάτε πριν τον Πρωθυπουργό στη Σαλαμίνα. Αυτός είναι ο στόχος ή ο στόχος είναι να δείτε από κοντά τι ακριβώς συμβαίνει? Κύριε Αυτιά, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Πρωθυπουργός. Είναι η τέταρτη φορά που επισκέπτομαι περιοχή η οποία, ναι, έχει πληγεί από την πετρελοκυλίδα. Δεν ακολουθώ το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, ούτε προσαρμόζω τις δικές μου δράσεις με βάση τι κάνει ο Πρωθυπουργός. Το τι κάνει ο κύριος Τσίπρας θα το κρίνουν οι πολίτες. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έχω ίδιος προσωπική άποψη για τα προβλήματα και κυρίως να καταθέτω προτάσεις. Θέλω να επισημάνω για άλλη μια φορά στην εκπομπή σας ότι, ναι, υπάρχουν διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι από το Ταμείο Αποζημιώσεων κατά της θαλάσσιας ρήπασης, όπου φαίνεται το Υπουργείο να μην έχει κάνει τίποτα ουσιαστικό για να κινητοποιήσει αυτούς τους πόρους. Υπάρχουν διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι που αφορούν τους αλλοιείς μας. Είχα βρεθεί πριν από 10 μέρες πάλι στο Κερατσίνι και συζήτησα με παράκτιους αλλοιείς. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν φαίνεται να έχει κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Εγώ έχω δώσει εντολή στους ευρωβουλευτές μας να διερευνήσουν τη δυνατότητα εξέβρεσης πρόσθετων ευρωπαϊκών πόρων για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά και στην επόμενη επίσκεψη που θα έχω στις Βρυξέλλες, θα φροντίσω να θέσω το ζήτημα αυτό με τον αρμόδιο Επίτροπο Αλλίας. Επαναλαμβάνω, κύριε Αυτιά, πρέπει να είμαστε πάνω στα προβλήματα και όταν τα φώτα της δημοσιότητας σταματούν να ασχολούνται αυτό. Με τα ζητήματα αυτά, διότι τα προβλήματα αυτά είναι μακροχρόνια και δυστυχώς θα συνοδεύουν τους πολίτες των περιοχών που έχουν πληγεί για πολλά χρόνια. Το κρατώ αυτό, επειδή ξέρω ότι φεύγει το βαπόρι, προλαβαίνω σε μισό δεύτερο να σας ρωτήσω για το ελληνικό. Έχει κομφορμήσει πια η υπόθεση του ελληνικού, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε? Δηλαδή, καθυστερούμε επικίνδυνα 70.000 θέσεις εργασίας. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία, τι πρωτοβουλίες θα πάρετε? Κύριε Αυτιά, αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε σε μια άλλη ευκαιρία με μεγαλύτερη άνεση. Το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η κυβέρνηση αυτή επιδεικνύει χαρακτηριστική ανικανότητα και έλλειψη πολιτικής βούλησης να διαχειριστεί σημαντικά ζητήματα. Ο κύριος Τσίπρας μπορεί στα λόγια να ισχυρίζεται ότι θέλει αυτή την επένδυση. Στην πράξη δεν ξέρω όμως πραγματικά τι πιστεύει. Και αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι παραπάνω το μισό του κόμμα δεν θέλει αυτή την επένδυση, με αποτέλεσμα να έχουμε συνεχείς καθυστερήσεις και να στερείται η δυνατότητα από την χώρα μας να υλοποιήσει μια πάρα πολύ σημαντική επένδυση που, όπως είπατε και εσείς, θα δημιουργήσει πολλές δεκάδες χιλιάδες θέσεις απασχόλησης. Γι' αυτό, ξέρετε, όταν εμείς μιλάμε για επενδύσεις, εμείς ξέρουμε και πώς θα φέρουμε επενδύσεις στη χώρα και πώς θα τις υλοποιήσουμε, γιατί πιστεύουμε στις επενδύσεις, πιστεύουμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία, πιστεύουμε προφανώς και στο σεβασμό του περιβάλλοντος και συντήρηση των κανόνων, αλλά σε αυτά τα ζητήματα δεν έχουμε καμία δεύτερη σκέψη. Ξέρουμε ότι μόνο μέσα από ιδιωτικές επενδύσεις θα έρθουν στην Ελλάδα και η διγλωσία την οποία επιδεικνύει προσωπικά ο κύριος Τσίπρας στο ζήτημα αυτό κρατάει δυστυχώς τη χώρα μας πίσω. Και κάτι άλλο, κρατήστε δύο αριθμούς, μη μου απαντήσετε. 4 εκατομμύρια χρωστούν στην εφορία,
Ένα εκατομμύριο δεν έχει ασφαλιστική ενημερότητα. 300.000 απλήρωτες συντάξεις. 400.000 δάνεια δεν εξυπηρετούνται. Υπάρχει θέμα. Τα γνωρίζω πολύ καλά, αλλά πώς θα τα λύσετε? Να σας αφήσω τώρα, γιατί θα πρέπει να φύγω για την Ελεσίνα. Το μόνο το οποίο μπορώ, για τη Σαλαμίνα, συγγνώμη, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι το πρόβλημα το γνωρίζουν όλοι οι πολίτες. Γι' αυτό και εμείς μιλάμε για ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής με περιστολή των κρατικών δαπανών και περιστολή της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών. Είναι η μόνη λύση για να μπορέσει η χώρα να βγει από το τραγικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει. Σας ευχαριστώ και πάρα εγώ ευχαριστώ. Πολύ και εύχομαι καλημέρα στους τηλεθεατές σας και στο πάνελ σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης σε απευθεία σύνδεση, φίλες και φίλοι, πάει η Σαλαμίνα και κρατώ αυτό το οποίο είπε, ότι πέσανε τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά εγώ πάω εκεί για να δω τι ακριβώς συμβαίνει.